Καλησπέρα Κώστας Ανέστη. Καλησπέρα σας, αληθώς ο κύριος. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Την παλεύουμε. Είμαστε μια χαρά, ελπίζουμε το πιο και για εσάς. Εδώ πέρα, καραντίνα και υπομονή. Καραντίνα πράγματι μια δύσκολη περίοδος, πέρασε πολύ καιρός. Δεν ξέρω κατά πόσο σας φάνηκε ωφέλιμος. Νομίζω ότι οι περισσότεροι της αθλητικής οικογένειας είστε σαν θηρία στο κλουβί. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει μόνο με την αθλητική οικογένεια. Νομίζω ότι έχει να κάνει με όλο τον κόσμο. Θέλουμε να περάσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα αυτή η κατάσταση και από εκεί και πέρα να μπούμε όλοι στους ρυθμούς μας προκειμένου να υπάρχει συνέχεια σε οποιαδήποτε παραγωγική διαδικασία βρίσκεται ο καθένας. Νομίζω ότι όσο πιο γρήγορα γυρίσουμε σε αυτό το οποίο κάναμε πριν επέλθει η πανδημία, νομίζω ότι τόσο το καλύτερο για όλους μας. Έτσι πράγματι, έτσι είναι. Φαίνεται ότι θα αρχίσουν σιγά σιγά τα μέτρα να γίνονται πιο ελαστικά και ήδη γίνονται συζητήσεις για το αν μπορούν να ξεκινήσουν και πάλι οι αγώνες. Η δική σας άποψη ποια είναι, είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο, μήπως πέρασε ήδη ο καιρός, φτάσαμε Μάιο και δεν υπάρχει λόγος να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία? Καταρχήν νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε λίγο να δούμε τι θα αναφέρουν οι υπεύθυνοι όσον αφορά τη χαλάρωση των μέτρων, και οι ειδικοί και οι επιστήμονες, όλοι αυτοί που εμπιστευτήκαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, και θεωρώ ότι εδώ στην Ελλάδα πραγματικά κάναμε πάρα πολύ καλή δουλειά σε σχέση με άλλες χώρες με τις οποίες έχω μια αλφα επαφή και βλέπουμε τι γίνεται. Από εκεί και πέρα όσον αφορά τη συνέχιση των αθλητικών δραστηριοτήτων, εγώ πραγματικά εκφράζω την απορία μου πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο τη στιγμή που ουσιαστικά μιλάμε για 2 μήνες απραξίας, μιλάμε για ένα χρονικό διάστημα στο οποίο θα πρέπει κάποιοι να είναι σε καραντίνα εάν και εφόσον έρθουν από το εξωτερικό, και μιλάμε σίγουρα για ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στο οποίο οι αθλητές πρέπει να επανέλθουν σε μια φυσική κατάσταση η οποία θα τους επιτρέπει να πάρουν μέρος σε ένα αγώνα. Και επειδή θεωρώ ότι πάνω απ' όλα είναι η υγεία όλων, εγώ πραγματικά δεν βλέπω με ποιο τρόπο μπορεί να συνεχιστεί, τουλάχιστον μιλάω τώρα για το πρωτάθλημα μπάσκετ, πώς μπορεί να συνεχιστεί το πρωτάθλημα μπάσκετ. Εγώ θεωρώ ότι είναι κάτι μη ρεαλιστικό, τουλάχιστον έτσι όπως τα βλέπω εγώ τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Έτσι ακριβώς είναι, νομίζω ότι όπως το περιγράφεται είναι η κατάσταση. Ουσιαστικά μιλάμε για κάτι φύση αδύνατον, έτσι. Δηλαδή έστω για μπάσκετ, ακόμη και για ποδόσφαιρο, οι ξένοι παίκτες έχουν φύγει, πρέπει να γυρίσουν, να κάτσουν καραντίνα, να κάνουν προετοιμασία. Δηλαδή μιλάμε για ένα διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός πλέον. Τουλάχιστον. Και θεωρώ ότι αυτό το οποίο σίγουρα υπάρχουν και άλλες παράμετροι οι οποίοι πρέπει να εξεταστούν, και κατανοώ την αγωνία των υπεύθυνων και όσον αφορά τα οικονομικά δεδομένα, αλλά θεωρώ ότι σε μία μάχη πρώτα κοιτάς να σώσεις το καράβι, να μην πέσει στα βράχια που λέει ο λόγος, και μετά να δεις όλα τα υπόλοιπα. Εγώ θεωρώ ότι εάν και εφόσον προσπαθήσουμε να πιέσουμε πάρα πολύ τις καταστάσεις όσον αφορά τη φετινή χρονιά, τότε είναι πάρα πολύ πιθανό να χαθεί και αν θέλετε ένα μεγάλο κομμάτι του δρόμου για το μέλλον, το οποίο εγώ θεωρώ ότι είναι αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό. Σωστά, αυτό είναι αυτό που λέτε και συμφωνούν οι περισσότεροι. Έστω με αυτή την επιδημία, με αυτή την καραντίνα, με αυτή τη δύσκολη κατάσταση την οποία όλοι βιώνουμε, τουλάχιστον να βγάλουμε κάτι θετικό για του χρόνου. Υπάρχει μια τέτοια ζήμωση, βλέπετε να γίνεται κάτι τέτοιο, ή πέρασε ένας μήνας και δεν κάναμε τίποτα? Κοιτάξτε, δεν είμαι αρμόδιος, περιμένω να δω τους επιστήμονες και τους ειδικούς τι θα μας πούνε. Σίγουρα θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να βρεθεί η θεραπεία ή το εμβόλιο, αν μη τι άλλο να είμαστε, να έχουμε κατοχυρώσει την άμυνά μας που λέμε. Αλλά από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι μπορεί να μιλήσει κάποιος υπεύθυνα, γιατί βλέπετε τι γίνεται. Υπάρχουν χώρες που χαλαρώνουν λίγο τα μέτρα και κατευθείαν η καμπύλη της πανδημίας ανεβαίνει πάλι. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι υπεύθυνο να πω εγώ κάτι από την πλευρά μου, όταν υπάρχουν ειδικοί και επιστήμονες και αυτοί οφείλουν να μας ενημερώσουν, να μας καθοδηγήσουν για το πώς πρέπει να κινηθούμε. Ναι, αλλά coach, πρέπει ένα inside information να μας δώσεις τώρα.
με τον Υπουργό Υγείας έχετε άλλη σχέση εσείς. Τώρα πρέπει να δώσετε ένα αποκλειστικό στην εκπομπή. Ναι, αλλά νομίζω ότι και αυτός κάνει τη δουλειά του έτσι όπως επιβάλλεται και αυτός ακούει τους ειδικούς, τους επιστήμονες. Άρα νομίζω ότι καλύτερα να περιμένουμε να μας μιλήσει ο ίδιος πιο υπεύθυνα από το να μιλήσει κάποιος άλλος απλά έχοντας κάποιες, αν θέλετε, συζητήσεις off the record στο ενεργητικό του. Νομίζω το πιο πρέπον και το πιο σωστό είναι να περιμένουμε να μας μιλήσουν οι υπεύθυνοι. Φαντάζομαι έχετε μιλήσει με τον Υπουργό. Μιλάμε για τον κύριο Κικίλια, τον οποίο είστε πάρα πολύ καλοί φίλοι. Και νομίζω ότι είχε κουμπάρι, αν δεν κάνω λάθος. Κουμπάρι. Μπράβο. Δεν ξέρω, έχετε μιλήσει για όλο αυτό το φαινόμενο, αυτή την κατάσταση. Φαντάζομαι ότι είναι πιο δύσκολη κατάσταση από ό,τι ήταν ως μπασκετμπολίστας όταν έπαιζε μπάσκετ. Νομίζω ότι είναι συνηθισμένος ο Βασίλης στα δύσκολα και θεωρώ ότι έτσι όπως ήταν άνθρωπος των ειδικών αποστολών και όταν έπαιζε μπάσκετ για όσους ενθυμούνται, νομίζω ότι ήταν κάτι το οποίο πραγματικά δεν ευχόταν κανείς να του τύχει κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω ότι πραγματικά πάλι έπεσε στην περίπτωση που λέμε και βρέθηκε αντιμέτωπος με μια κατάσταση που κανένας μας δεν θυμάται κάτι αντίστοιχο. Αλλά νομίζω ότι δεν έχει τελειώσει η μάχη, έχει πολύ δρόμο ακόμα. Νομίζω ότι το αντιλαμβανόμαστε όλοι αυτό και χρειάζεται σύνεση πραγματικά να ακούσουμε. Το ξαναλέω για άλλη μια φορά, είναι κουραστικό, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι όπως κινηθήκαμε μέχρι τώρα και όλοι μιλάνε για το πόσο καλά έχει πάει η Ελλάδα, πόσο σωστά πήρε γρήγορα τα μέτρα και έχουμε πολύ λιγότερα και κρούσματα και θανάτους, νομίζω ότι πρέπει η μάχη κερδίζεται, νομίζω αφού σφίξει ο διαιτητής στο τέλος του αγώνα, οπότε πρέπει να είμαστε συνετοί, να ακολουθήσουμε πάλι τι μας λένε οι ειδικοί και από εκεί και πέρα στο τέλος του δρόμου να δούμε τι έχουμε καταφέρει. Εντάξει, πάντως πιστώνεται η ηγεσία και ο Υπουργός και γενικά η κυβέρνηση, είτε μας αρέσει είτε όχι, πιστώνεται ένα credit για την ταχύτητα συλλήψη αποφάσεων, έτσι. Σίγουρα. Αυτοί είναι υπεύθυνοι, αυτοί έπρεπε να πάρουν τις αποφάσεις και μέχρι τώρα εκ του αποτελέσματος νομίζω ότι είναι παραπάνω από καλό το αποτέλεσμα. Όσο και αν μπορούμε να λέμε καλό κάτι όταν πραγματικά υπάρχουν ανθρώπινες απώλειες. Αλλά δεν μιλάμε για μια φυσιολογική κατάσταση, μιλάμε ουσιαστικά για ένα πόλεμο. Στον πόλεμο δυστυχώς πάντα υπάρχουν απώλειες και είναι πάρα πολύ λυπηρό, αλλά νομίζω ότι πραγματικά κάναμε ό,τι καλύτερο, τουλάχιστον εγώ έτσι το εκλαμβάνω, σαν χώρα και σαν κυβέρνηση και σαν για όλους τους υπεύθυνους που πιστώνονται αυτό το credit της έγκαιρης αντιμετώπισης, νομίζω ότι κάναμε ό,τι καλύτερο θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει. Coach, για να επιστρέψουμε λίγο στο μπάσκετ, ήταν που ήταν τα προβλήματα πολλά στο χώρο του ελληνικού μπάσκετ, με πολλά ζητήματα και οικονομικά για τις ομάδες, με μειωμένα τηλεοπτικά γενικότερα, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα και ζητήματα. Θεωρείτε ότι υπάρχουν περιθώρια ανάκαμψης και υπό ποιο πρίσμα μπορούμε να δούμε θετικά την επόμενη μέρα στο ελληνικό μπάσκετ? Και το λέω αυτό γιατί ειδικά ο Ηρακλής έλειπε τόσα πολλά χρόνια, επέστρεψε και επέστρεψε με έναν τρόπο ο οποίος ήταν μια ανάσα νομίζω και για τον κόσμο του Ηρακλή, με όλα όσα γίνονται στο ποδόσφαιρο και την απουσία του ποδοσφαίρου. Το μπάσκετ έδωσε μια διέξοδο στον Ηρακλή. Είδαμε γεμάτο Ιβανόφιο, είδαμε ωραία ατμόσφαιρα, είδαμε ενδιαφέρον από τον κόσμο του Ηρακλή. Πιστεύετε ότι γενικότερα όμως μπορεί το μπάσκετ να σταθεί στα πόδια του με όλο αυτό που έχει γίνει και με τον κορονοϊό πλέον? Θα σας μιλήσω πολύ ειλικρινά. Εμένα δεν μου αρέσει ούτε να χαϊδεύω αυτιά ούτε μάγουλα. Θα σας πω πραγματικά πώς βίωσα την κατάσταση 1,5 χρόνο τώρα που επέστρεψα από το εξωτερικό μετά από 8-9 χρόνια εκεί πέρα. Θεωρώ ότι ο αθλητισμός είναι κομμάτι της αλυσίδας της κοινωνίας. Δυστυχώς όταν η κοινωνία παρακμάζει δεν μπορεί ο αθλητισμός να βρίσκεται σε διαφορετικό επίπεδο. Άρα λοιπόν επειδή η ελληνική κοινωνία γνώρισε μια μεγάλη κρίση από το 2010, είναι σίγουρο ότι υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα και στον χώρο του αθλητισμού και του μπάσκετ. Εγώ αυτό το οποίο νομίζω, επειδή πραγματικά έχουμε φτάσει στο σημείο 0, δηλαδή θα σας πω ότι εγώ αυτό τον 1,5 χρόνο που ήμουν εδώ πέρα βίωσα απίστευτες καταστάσεις,
Να σας πω ότι θυμάμαι πέρσι χαρακτηριστικά παίζαμε 6 ώρα, ήμουνα στην ΑΕΚ τότε, 6 ώρα παίζαμε στον Κολοσσό στη Ρόδο και 5 και 10 δεν ξέραμε αν θα παίξουμε παιχνίδι. Εμείς είχαμε ταξιδέψει από την Αθήνα στην Ρόδο. Θυμάμαι ήταν η τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου. Δεν ξέραμε λοιπόν αν θα παίξουμε. Μας λέγανε οι διαιτητές ότι δεν ξέρουμε, μισό λεπτό μας παίρνουν τηλέφωνα κτλ. Και έπρεπε να πείσουμε εμείς τους παίχτες να είναι σε μια κατάσταση εγρήγορσης προκειμένου να παίξουν ένα αγώνα μπάσκετ πολύ σημαντικό για την τελική κατάταξη της ομάδος. Είδα πράγματα και στην περσινή χρονιά τα οποία οφείλω να σας ομολογήσω δεν μου αρέσαν καθόλου, ως προς την οργάνωση του πρωταθλήματος, ως προς τη λειτουργία, ως προς την φερεγκιότητα, ως προς γενικότερα το επίπεδο του πρωταθλήματος. Οφείλω να είμαι απολύτως ειλικρινής και η προσωπική μου άποψη είναι ότι εάν και εφόσον στο σημείο αυτό το οποίο βρισκόμαστε δεν κάτσουν πραγματικά όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν τις τύχες του μπάσκετ στην Ελλάδα στα χέρια τους σε ένα τραπέζι μακριά από προσωπικούς εγωισμούς και να μπορέσουν να βρούνε λύσεις επί της ουσίας, δηλαδή όσον αφορά το πρωτάθλημα της Α1, ποια είναι τα κριτήρια συμμετοχής, πόσες ομάδες το αντέχουν. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει κάποιο θέμα αυτή τη στιγμή οικονομικό, πρέπει πραγματικά να βρούνε πόσες ομάδες μπορούν και με ποια κριτήρια να πάρουν μέρος. Θεωρώ ότι εάν και εφόσον λοιπόν δεν κάτσουν σε ένα τραπέζι και να μπορέσουν να παρουσιάσουν στον κόσμο το πρωτάθλημα και γενικότερα το μπάσκετ, γιατί μπάσκετ δεν είναι μόνο η Α1, έτσι, είναι και οι πιο κάτω κατηγορίες, είναι και η παραγωγική διαδικασία που όλα εγώ τα κομμάτια, ειλικρινά σας μιλάω, λυπάμαι που το λέω, αλλά τα βρίσκω σε ευθύνουσα πορεία. Και έχει να κάνει με αυτό το οποίο σας είπα προηγουμένως, ότι δυστυχώς υπάρχει κρίση και η καμπύλη πάει προς τα κάτω. Λοιπόν, εάν και εφόσον δεν ενδιαφερθούν σοβαρά, δεν νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε για κάτι καλύτερο αύριο. Ειλικρινά σας μιλάω και είναι κάτι το οποίο με απασχολεί, γιατί είμαι και εγώ επαγγελματίας και θεωρώ ότι πρέπει όλους όσους αγαπάνε το άθλημα και πιστεύω πραγματικά ότι το αγαπάνε πάρα πολύ στην Ελλάδα το άθλημα, να κάτσουν να σκεφτούν σοβαρά ποια μπορεί να είναι η λύση στο πρόβλημα. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, είναι δεδομένο, και δεν βλέπω καλύτερο αύριο, εάν και εφόσον μαζευτούν για να πάρουν αποφάσεις Ιούλιο-Αύγουστο, γιατί εμείς έχουμε συνηθίσει εδώ στην Ελλάδα, είμαστε 10 Σεπτεμβρίου και δεν ξέρουμε ποιες ομάδες θα μπουν στην κληροτίδα στον Εσάκη για το πρωτάθλημα της επόμενης χρονιάς. Εάν λοιπόν και εφόσον αφήσουν το χρόνο τώρα και περάσει, νομίζω δεν υπάρχει αύριο. Νομίζω θα οδηγηθούμε σε καταστάσεις ή μη επαγγελματικές, για να μην πω ερασιτεχνικές, όπου το πρωί θα πρέπει κάποιος να έχει άλλη δουλειά και το απόγευμα να πηγαίνει να παίζει μπάσκετ. Αν αυτό θέλουν ή αν αυτό θεωρούν ότι είναι το σωστό, τότε θα αφήσουν την κατάσταση να πάει κι άλλο στην κατηφόρα έτσι όπως έχει πάει τα τελευταία χρόνια. Αυτή είναι η άποψή μου και πραγματικά νομίζω ότι επειδή έχω συζητήσει και με αρκετούς άλλους ανθρώπους του μπάσκετ, νομίζω ότι ενστερνίζονται και αρκετοί άλλοι. Έτσι είναι τα πράγματα. Βέβαια τώρα, εντάξει, για να γίνουμε και λίγο κακοί, δύο φορές κάνανε συσκέψεις οι ιδιοκτήτες των ομάδων και το μόνο που τους ενδιαφέρει ήταν πώς θα κοπούν τα συμβόλαια, τι θα πληρώσουν κτλ. Νομίζω πιο πολύ εκεί αναλώθηκαν παρά στο στην επόμενη μέρα. Ακούστε, θα σας μιλήσω πολύ ειλικρινά. Δυστυχώς στην Ελλάδα το θέμα της ιδιοκτησίας και το πώς οι ομάδες βιοπορίζονται έχει να κάνει ξεκάθαρα με τις διαθέσεις του όποιου κυρίως επενδυτή διαθέτει κάθε ομάδα. Στο εξωτερικό δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θα σας πω δηλαδή ότι στη Γερμανία, σας δίνω ένα παράδειγμα, τώρα που μιλάμε, Απρίλη μήνα, συνήθως σε φυσιολογικές συνθήκες, οι ομάδες καταθέτουν σαν εγγυητική στον αντίστοιχο εισάκι του γερμανικού πρωταθλήματος το 60% του budget της επόμενης χρονιάς μαζί με αναλυτικό προϋπολογισμό του πώς θα βρουν τα έσοδά τους. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια κατάσταση που από τον Απρίλη της χρονιάς που παίζεις, πριν τελειώσει τη χρονιά, έχεις ουσιαστικά διασφαλίσει το 60 με 70% του μπάτζετ της επόμενης χρονιάς. Όλα τα δικαιολογητικά είναι στη διάθεση της Ομοσπονδίας και του ΕΣΑ και του αντίστοιχου εκεί πέρα. Οι ομάδες πριν ξεκινήσουν τη χρονιά έχουν ένα πάρα πολύ καλό τμήμα marketing που φροντίζει να έχει χορηγούς
Και έτσι ώστε ό,τι και να γίνει με τον κυρίως ιδιοκτητή, αύριο μεθαύριο βαρεθεί, φύγει, τσαντιστεί, δεν θέλει να ασχοληθεί άλλο, υπάρχει αύριο. Ναι. Εδώ πέρα λοιπόν δεν ασχολούμαστε με κάτι τέτοιο. Και πολύ περισσότερο, εγώ θεωρώ ότι το μεγαλύτερο λάθος που γίνεται είναι ότι έχουμε τελείως εγκαταλείψει το θέμα της παραγωγικής διαδικασίας. Γιατί η κάθε κρίση πρέπει να οδηγήσει τις ομάδες στο να μπορέσουν πάλι να ασχοληθούν με τους νεαρούς Έλληνες παίκτες, να προσέξουν την ως τις ακαδημίες τους. Το έχουμε λοιπόν, θεωρώ, αυτό το κομμάτι παραμελήσει όσο δεν πάει και είναι κάτι το οποίο το πληρώνουμε τα τελευταία χρόνια και θεωρώ δυστυχώς θα το πληρώνουμε και τα επόμενα χρόνια. Γιατί θεωρώ ότι ό,τι ταλέντο βγει και μπορέσει να προχωρήσει, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα έχει να κάνει με κάτι οργανωμένο, αλλά με κάτι εντελώς μεμονωμένο. Εν πάση περιπτώσει, η οργάνωση γενικότερα είναι πάρα πολύ χαμηλή εδώ στην Ελλάδα. Και θεωρώ ότι αν δεν κάνουμε βήματα και σε αυτό το κομμάτι, τότε πάλι νομίζω ότι θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Θα χάσουμε πάλι κι άλλο έδαφος. Είπατε βέβαια για παραγωγική διαδικασία. Γίνεται τώρα μια κουβέντα στο πλαίσιο αυτό του υποτιθέμενου start να μειωθούν οι ξένοι, να παίξουν περισσότερο. Είστε υπέρ αυτής της άποψης? Βεβαίως. Θα σας μιλήσω πολύ ειλικρινά. Εγώ θεωρώ ότι, γιατί θυμάμαι, πρόλαβα και τις καλές εποχές του μπάσκετ. Ναι, δηλαδή, ναι, με δύο ξένοι. Για να σας δώσω να ακριβώς. Εγώ δηλαδή το 2000 ήμουνα στη Δάφνη βοηθός προπονητή και η Δάφνη τότε είχε δύο ξένους. Πολεμάγαμε, θυμάμαι, για να σώσουμε την κατηγορία και είχαμε ξένους τον Blue Edwards και τον Buck Johnson που θυμούνται νομίζω πάρα πολύ καλά και οι φίλαθλοι του Ηρακλή. Μιλάμε για παιδιά που είχαν 10 χρόνια ο καθένας στο NBA. Δηλαδή τους έβλεπες στην προπόνηση και μάθαινες μπάσκετ. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ καλό, αλλά πρέπει να γίνει οργανωμένο και οργανωμένα, συγγνώμη, και να αποτελέσει, αν θέλετε, την αρχή πραγματικά προκειμένου οι ομάδες να προσέξουν τα μικρά, δηλαδή τις ακαδημίες τους. Βέβαια εδώ πέρα μπαίνει ένα άλλο κομμάτι στη μέση, ότι μπαίνει η πίεση του αποτελέσματος που είναι τελείως διαφορετική στην Ελλάδα από ό,τι είναι σε άλλες χώρες. Δηλαδή ένας προπονητής ο οποίος θα βάλει δύο μικρά, τρία παιχνίδια συνεχόμενα και θα τα χάσει και τα τρία, επειδή τα έβαλε να παίξουνε, κινδυνεύει με απόλυση. Άρα λοιπόν είναι μια γενικότερη κουβέντα, έχει να κάνει γενικότερα με το πώς θέλουμε να κτίσουμε και να στήσουμε κάτι. Εγώ είμαι 100% υπέρ του να μειωθούν, να μειωθεί ο αριθμός των ξένων πραγματικά και να προσεχθούν πάρα πολύ οι Έλληνες παίχτες, γιατί αυτό είναι και το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ. Αν δεν προσεχθούν οι Έλληνες παίχτες, δεν νομίζω και δεν δημιουργηθούν κορμοί σε κάθε ομάδα Ελλήνων παιχτών, δεν νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε για ελληνικό μπάσκετ και για ημέρα. Coach, θα πάω στη μόνη μου ένστασή μου όμως. Στο ελληνικό μπάσκετ όμως υπάρχει ένας νόμος που λέει ότι όταν ο παίκτης γίνει 18, φεύγει από τον Ηρακλή, φεύγει από τον Άρη, φεύγει από τον ΠΑΟΚ που δεν έχουν τη δυνατότητα την οικονομική μεγάλη και πάει όπου γουστάρει. Γιατί να επενδύσω λοιπόν εγώ ως Ηρακλής, ως Άρης, ως ΠΑΟΚ, λέω τις ομάδες της πόλης που δεν έχουν δεν είναι τόσο εύρος οικονομικά, στο να εκπαιδεύσω έναν αθλητή, να ποντάρω στον αθλητή, να κάνω ένα κορμό, όπως λέτε και εσείς, ελληνικό, και να έρθει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ισχυρός τέλος πάντων, οποιοδήποτε, να εκμεταλλευτεί αυτό το νόμο, να δώσει στο παιδί 20, 30, 50 χιλιάρικα παραπάνω και φυσιολογικά να σηκωθεί το παιδί και να φύγει στα 18 χρόνια του και μία ημέρα. Και η ομάδα να μην πάει το κατάλαβο. Και η ομάδα μηδέν. Στο ποδόσφαιρο αυτά τα θέματα έχουν λυθεί. Στο ποδόσφαιρο δεν μπορεί να γίνει, όχι μόνο δεν μπορεί να γίνει. Και τροφία θα δώσει και λεφτά θα δώσει και θα τον πληρώνει στην επόμενη μεταγραφή που θα κάνει, πάλι θα παίρνει η ομάδα χρήματα. Είναι ένα τεράστιο θέμα για μένα και φυσικά εγώ το έμαθα όταν, ας πούμε, το συζητούσαμε για την περίπτωση κάποια στιγμή του Βεζέκοφ στον Άρη. Πέρσι ήταν, αν θυμάμαι καλά, ο Κουρτίδης, αν δεν κάνω λάθος, το λένε το παλικάρι. Ή τα δύο αδέρφια που παίζουν στον Παναθηναϊκό, ο Κώστας τα ξέρει πολύ καλύτερα. Φαντάζομαι σε όλες τις ομάδες υπάρχουν αντίστοιχες περιπτώσεις. Γιατί μια ομάδα λοιπόν να επενδύσει όταν ξέρει ότι του χρόνου θα φύγει τζάμπα το παιδί? Ακούστε να σας πω, εγώ λοιπόν ποια είναι η άποψή μου. Εννοείται
Απ' την άλλη δεν είμαι και της άποψης αυτό που κάναμε παλιά να καρφώσουμε το δελτίο του αθλητή στο ταβάνι μέχρι και που λέγανε πενταετία, οχταετία, δεκαετία, δεν θυμάμαι τι, και όχι, έπρεπε βέβαια να γίνει 28 χρονών για να φύγει. Απ' την άλλη σας λέω το εξής. Εννοείται ότι μια ομάδα που έχει δουλέψει κάποιον πρέπει με κάποιο τρόπο να κατοχυρώνεται. Εάν θέλετε την άποψή μου σε τέτοιου είδους περιπτώσεις, εάν κάτι είναι οργανωμένο, εγώ πιστεύω ότι όλες οι ομάδες θα έπρεπε να έχουν, αν θέλετε, θυγατρικές σε μικρότερα πρωταθλήματα, στα οποία παιδιά τα οποία θεωρούν ότι έχουν μια αλφα προοπτική, να μπορούν ένα χρόνο, δύο χρόνια, δηλαδή από τα 18 τους μέχρι τα 19 τους, να τα δίνουν να κάνουν γεμάτα πρωταθλήματα, έχοντάς τους υπογεγραμμένους. Με συγχωρείτε, και απ' την άλλη σας λέω ότι ένα παιδί για μένα 18 χρονών, όταν έχει περάσει από μια διαδικασία και θεωρηθεί ότι είναι έτοιμο, πρέπει να προωθηθεί στην πρώτη ομάδα με ρόλο ουσιαστικό, που σημαίνει ότι πριν κλείσει τα 18 πρέπει η κάθε ομάδα να έχει υπογράψει τα παιδιά αυτά έχοντας στο μυαλό τους ότι θα τους χρησιμοποιήσει και θα τους εκμεταλλευτεί ανάλογα. Μα γιατί να υπογράψω όμως, θα... εγώ είμαι 17,5, γιατί να υπογράψω να παίξω στον Ηρακλή, στην πρώτη ομάδα του Ηρακλή, να παίξω κιόλας, όταν έρχεται ο Ολυμπιακός και μου λέει, ας αγόρι μου, ποιο είναι Ηρακλή, είσαι παικταράς, έλα εδώ, σου έχω 200 χιλιάρικα, άρχισε εμένα. Και μπορεί λοιπόν ο Ολυμπιακός να τον πάρει τζάμπα, αυτό λέω. Εγώ δεν είπα να συμφωνήσει με τον Ηρακλή, να τον πουλήσει ο Ηρακλής και να υποφεληθεί, να το δω. Θεωρώ πολύ άδικο αυτό το νόμο που επικράτησε στο ελληνικό μπάσκετ. Εγώ σας είπα ότι πιστεύω ότι όντως πρέπει να υπάρξει κάποιο νομοθετικό, αν θέλετε, κάποια νομοθετική ρύθμιση προκειμένου οι ομάδες με κάποιο τρόπο να κατοχυρωθούν. Απ' την άλλη, εγώ θεωρώ τελείως λάθος να μιλάμε για χρήματα σε παιδιά 18 χρονών που δεν έχουν πατήσει ακόμα το πόδι τους στο παρκέ. Θεωρώ δηλαδή. Συμβαίνει όμως. Συμβαίνει όμως, αλλά θέλω να μου πείτε πόσα παιδιά, ξέρετε, που έχουν φύγει 18 χρονών και έχουν κάνει καριέρα αυτή τη στιγμή σε μεγάλες ομάδες. Γιατί εγώ ξέρω ότι υπάρχουν... Ο Μίτογλου έφυγε από τον Άρη, πήγε στην Αμερική, έκανε ό,τι έκανε. Μισό λεπτό, έφυγε και πήγε στην Αμερική. Μισό λεπτό. Ναι, αλλά ήρθε πίσω στην Ελλάδα. Τώρα εντάξει, μην κάνουμε ανάλυση παικτών. Ήρθε πίσω στην Ελλάδα και η ομάδα δεν αποζημιώθηκε. Έπαιξε τον Παναθηναϊκό, δεν πήρε τίποτα ο Άρης. Γιατί ακριβώς αυτό λοιπόν έχει να κάνει με αυτό που σας λέω, με την νομοθετική ρύθμιση. Δεν έχει να κάνει με το αν τα παιδιά 18 χρονών πρέπει να παίρνουν λεφτά στα χέρια τους. Γιατί βλέπω γενικότερα υπάρχει ένα τρυπάκι και στους γονείς και στους εκπροσώπους να πάρουν τα παιδιά λεφτά 18 χρονών. Εγώ είμαι τελείως αντίθετος σε κάτι τέτοιο. Πρώτα πρέπει να παίξουν και μετά να μιλήσουμε για χρήματα. Γιατί η ώρα τους για να πάρουν τα χρήματα δεν είναι 18 χρονών χωρίς να έχουν παίξει ακόμα πουθενά. Εγώ λοιπόν λέω, ναι, με να κατοχυρωθούν οι ομάδες. Και τα λοιπά. Ναι. Μα είναι ένα βήμα το να πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύετε με ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουν τα μικρά παιδιά είναι τελείως διαφορετικός από ό,τι εδώ πέρα. Συμφωνώ. Όχι, λέω ότι και στις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι τόσο οργανωμένα τα πράγματα, αρχίζουν οι μάνατζερ και μπαίνουν στο μπάσκετ από το γυμνάσιο. Τους τάζουν το τάδε κολέγιο τις παροχές, το άλλο κολέγιο, γιατί εκεί υπάρχουν βέβαια κάποιοι νόμοι ότι δεν μπορείς να δώσεις χρήματα, δεν μπορείς να παίξεις επαγγελματικά. Καλά, αυτά είναι εντάξει, είναι για να υπάρχουν. Αλλά και εκεί γίνονται διάφορα. Ναι, άρα λοιπόν εδώ τώρα μπαίνουμε στην κουβέντα των εκπροσώπων, που κατά την προσωπική μου άποψη ένας εκπρόσωπος ο οποίος δεν ενεργεί βάσει του πραγματικού συμφέροντος του κάθε παιδιού αθλητή, είναι για μένα κακός οδηγός. Εγώ είμαι τελείως ότι ένας ατζέντης εκπρόσωπος, να σας το πω έτσι, δεν θα έπρεπε να θέτει σαν προτεραιότητα το πώς το παιδί θα έχει την καλύτερη δυνατή, αν θέλετε, ανάπτυξη, την καλύτερη, αν θέλετε, εξέλιξη, το περιβάλλον στο οποίο πραγματικά θα μπορέσει να δουλέψει σωστά και θα εξελιχθεί, και όχι το να πάρει 10, 15, 20 χιλιάρικα 18 χρονών. Γιατί ξέρετε, έχουμε μπερδέψει την κρίση με τα παιδιά μας. Δηλαδή θεωρούμε ότι 18 χρονών θα πάρει το παιδί 18 χιλιάρικα, 20 κτλ. Και δεν μας ενδιαφέρει τι θα γίνει μετά από 2 χρόνια και σωθήκαμε αν πάρει το παιδί 20 χιλιάρικα. Δεν είναι έτσι. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Σίγουρα συμφωνώ με αυτό που λέτε, ότι πρέπει οι ομάδες που δουλεύουν μέχρι 18 χρονών τα παιδιά με κάποιο τρόπο να κατοχυρώνονται. Αλλά θα σας πω κάτι. Και κίνητρο. Θα έχουν και κίνητρο να φτιάξουν τις ακαδημίες τους έτσι. Θα έχουν κίνητρο. Ομάδες. Συμφωνώ, αλλά θα σας μιλήσω ειλικρινά.
το μπάσκετ γενικότερα, και μιλάω τώρα πανευρωπαϊκά, δυστυχώς ως προς το θέμα του πόσο ενωμένο είναι και πόσο κοιτάζει, αν θέλετε, συνολικά το συμφέρον του μπάσκετ, δεν θα έλεγα ότι είμαστε σε καλό επίπεδο, σε αντίθεση με το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε στην πράξη. Σίγουρα η πίτα του ποδοσφαίρου είναι πολύ μεγαλύτερη, αλλά νομίζω ότι και το μπάσκετ έχει κάνει τρομερά λάθη και είναι κάτι το οποίο το πληρώνουμε, νομίζω, κάθε χρόνο. Έτσι είναι πράγματι. Και κάποια στιγμή πρέπει να ανοίξει και το γεγονός ότι να μπορώ, αν βγω δεύτερο στο πρωτάθλημα, να παίξω στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή, εντάξει. Μα αυτό είναι νομίζω από τα μειονεκτήματα αυτά. Είναι τεράστιο, δεν το συζητάω. Καταρχήν, εγώ θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο αποθαρρύνονται πάρα πολλοί ιδιοκτήτες από το να ασχοληθούν ενεργά με ομάδες. Και θεωρώ απ' την άλλη ότι η πεμπτουσία του αθλητισμού έχει να κάνει με το απρόβλεπτο, με την έκπληξη, με το ότι πάμε να παίξουμε και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Άμα ξέρουμε κάθε χρόνο ότι το πρωτάθλημα θα το διεκδικήσουν μία, δύο, τρεις ομάδες, χάνει το ενδιαφέρον του το προϊόν. Εγώ δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο μια ομάδα από το Βέλγιο δεν μπορεί να πάει να προσπαθήσει να κερδίσει την Ευρωλίγκα. Μπορεί να έχουν κάνει μια εξαιρετική δουλειά στις ακαδημίες τους, να έχουν κάνει εξαιρετική επιλογή στους ξένους μια χρονιά. Και νομίζω ότι πάντα μπορεί να υπάρξει κάποια έκπληξη, κάτι απρόβλεπτο, είναι το αλατοπίπερο στον αθλητισμό. Οπότε θεωρώ ότι σίγουρα πρέπει οπωσδήποτε να το δουν οι υπεύθυνοι και αυτό, και να μπορέσουν να πάρουν σωστές αποφάσεις. Εδώ παίζει ο Ολυμπιακός με άλλη ομάδα στην Ελλάδα, στην Α2, και με άλλη ομάδα στην Ευρωλίγκα τώρα. Πάλι εμείς είμαστε το παράδειγμα για το σύστημα, ότι κάτι συμβαίνει λάθος. Στην Ελλάδα είμαστε δυστυχώς το κακό παράδειγμα για πάρα πολλά πράγματα. Τέλος πάντων, σας λέω, πρέπει πραγματικά να πάρθουν σοβαρές αποφάσεις. Έχει έρθει η ώρα. Εάν δεν το κάνουμε, θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Ευτυχώς με κικίλια πήραμε τη σωστή απόφαση στον κορονοϊό. Ορίστε, είμαστε το καλό παράδειγμα σε κάτι πολύ σημαντικό. Εντάξει. Okay, θα πρέπει να το κάνουμε και τέτοιο τώρα. Να αποφασίσει για το μπάσκετ, αλλά δεν γίνεται. Δυστυχώς. Να τον πάμε από υγεία σε αθλητισμό, λέτε, σε πολιτισμό. Όχι, όχι. Υπουργός, δεν λέω τέτοιο πράγμα. Όχι, όχι. Προς Θεού, προς Θεού. απλά είμαι σίγουρος ότι επειδή έχει παίξει κιόλας και έχει υπάρξει και ξέρει πάρα πολύ καλά και το χώρο, είμαι σίγουρος ότι σε αυτά τα οποία λέμε και συζητάμε θα συμφωνούσε στα περισσότερα. Ναι, βέβαια. Έτσι είναι. Τώρα, ολοκληρώνοντας, coach, μας μένει αυτό το what if για τις ομάδες της πόλης, έτσι, και για την ομάδα σας, για τον Ηρακλή. Υπόθηκαν πολλά, άρεσε αρκετά η ομάδα, μείνατε στη μέση μιας προσπάθειας. Το θέμα είναι το ταμείο που κάνετε γενικά και τι γίνεται από εδώ και στο εξής. Νομίζω ότι από εδώ και εξής πρώτα απ' όλα πρέπει να περιμένουμε να δούμε και επίσημα πώς θα τελειώσει η χρονιά. Σας είπα, πρέπει να μπουν κάποια πράγματα στο τραπέζι και από εκεί και πέρα ο καθένας πρέπει να δει πραγματικά όχι τι το συμφέρει, τι πρέπει να κάνει σαν επαγγελματίας, σαν σωματείο, σαν ιδιοκτήτης. Πρέπει να σκεφτούμε όλοι πάρα πολύ καλά τι θέλουμε πραγματικά και ποιες είναι οι επιδιώξεις μας, και ανάλογα με το τι θέλουμε και ποιες είναι οι επιδιώξεις μας, εγώ θεωρώ ότι θα επακολουθήσουν και οι επιλογές για την επόμενη μέρα για όλους. Είτε έχει να κάνει με παίκτες, προπονητές, παράγοντες, αλλά το πιο σημαντικό από όλα, το μαγαζί που λέγεται ελληνικό μπάσκετ, σας ξαναλέω, πρέπει να στηθεί τελείως διαφορετικά από την αρχή, με σοβαρές αποφάσεις, με πολύ αυστηρά κριτήρια για πάρα πολλά πράγματα, και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι ίσως έτσι να υπάρχει η δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε αυτή την κατάσταση της κρίσης και να βγει κάτι καλύτερο. Σε οποιαδήποτε άλλη των περιπτώσεων, δυστυχώς δεν βλέπω ιδίωνο το μέλλον, σας μιλάω ειλικρινά, είμαι πολύ ειλικρινής, είναι κάτι το οποίο το βίωσα και στο παρελθόν, αλλά δυστυχώς το τελευταίο 1,5 χρόνο αυτά τα οποία είδα, νομίζω ότι έχουμε φτάσει στο σημείο 0 πραγματικά. Ο πρόεδρος πάντως θέλει Ευρώπη. Αν θέλει Ευρώπη ο πρόεδρος, πρέπει να το υποστηρίξει, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Δεν είναι αυτό... εύκολο. Είναι μια μεγάλη κουβέντα να λέμε ότι θέλουμε κάποια πράγματα. Απ' την άλλη σας λέω, επειδή έχω υπάρξει σε ομάδα που είχε διπλές υποχρεώσεις κάθε εβδομάδα,
Είχα, θυμάμαι στην Bamberg με τις περίφημες διαβολοβδομάδες, ακόμα και τέσσερα παιχνίδια μέσα σε μία εβδομάδα. Αν δεν έχει στηθεί σωστά το όλο εγχείρημα, πραγματικά είναι κάτι το οποίο το βλέπεις στην πορεία της χρονιάς και δεν είναι πάρα πολύ καλό το αποτέλεσμα. Πρέπει πραγματικά η ομάδα, εάν και εφόσον η όποια ομάδα θέλει να υποστηρίξει κάτι, πρέπει με πράξεις όλα αυτά να γίνουν συμβατά με αυτό το οποίο κυνηγάει κάθε ομάδα. Δεν γίνεται να λέμε ότι θέλουμε κάτι, και δεν μιλάω για τον Ηρακλή, σας το ξαναλέω. Μιλάω για όλες τις ομάδες. Όλες οι ομάδες πρέπει να σκεφτούν πάρα πολύ καλά τι θέλουν, πού μπορούν να απλώσουν το πάπλωμά τους, και από εκεί και πέρα, ανάλογα με το τι θέλουν και ποιες είναι οι οικονομικές τους δυνατότητες, να μπορέσουν να στήσουν σωστά τα μαγαζιά. Σας έλειψε καθόλου το Ιβανόφ, η Θεσσαλονίκη, η δουλειά? Βέβαια. Είναι η Θεσσαλονίκη, είναι η αγαπημένη μου πόλη, πραγματικά σας μιλάω. Θεωρώ ότι είναι μια πανέμορφη πόλη. Και το Ιβανόφιο και ο κόσμος του Ηρακλή, δεν το συζητάω, είναι κάτι πραγματικά, αυτό που λέμε η μπασκετική, κάτι μοναδικό όταν το ζήσεις. Και πραγματικά θεωρώ ότι όλοι δουλεύουμε στο να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στην κανονικότητα κάποια στιγμή, να ξαναζήσουμε κάποια πράγματα. Αφήσατε τη δουλειά στη μέση δηλαδή, η δουλειά μάλλον κόπηκε στη μέση. Μια καλή δουλειά. Δεν νομίζω ότι είμαι ο μόνος, νομίζω ότι όλα κόπηκαν στη μέση. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα να το συζητάμε τι θα γινόταν εάν και εφόσον. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που είμαστε κοντά, έτσι όπως φαίνονται τα πράγματα, στο να ξεπεράσουμε το, να ανεβούμε τελείως στο βουνό και να πηγαίνουμε στην κατρακύλα, στην κατηφόρα, συγγνώμη. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει, σας ξαναείπα, να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελίξουν όλα τα πράγματα. Μάλιστα. Ωραία, να ευχηθούμε καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ που μας μιλήσατε. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Υγεία να έχουμε όλοι. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, γεια σας.